Φίλες και φίλοι, οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στην ιστοσελίδα μας μιλάνε για ένα ιστορικό μνημείο που υπάρχει στον Παρακάλαμο Απογονίου και συγκεκριμένα στην συνοικία του Παρακαλάμου, τον Άνω Παρακάλαμο. Βρισκόμαστε λοιπόν καθοδόν προς τα εκεί. Το μνημείο αυτό που θα προσπαθήσω να σας γνωρίσω μέσα από αυτό το βίντεο δεν είναι άλλο από τον ιστορικό πύργο των προγόνων του μεγάλου Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, του οποίου η καταγωγή ήταν από τον Παρακαλαμό. Έναν πύργο που πιστεύω τα 2/3 του κατοίκου του Πογονίου δεν γνωρίζουν την ύπαρξή του, αλλά θα τολμήσω να πω και το υπόλοιπο 1/3 μπορεί και να μην τον ξέρουν πολύ καλά. Την ιστορία του πύργου ή μάλλον ό,τι απέμεινε από τον πύργο θα μας την αναφέρει ο κύριος Ντότης Δημήτριος, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Παρακαλάμου αλλά και νεοεκλεγής Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πογονίου, και είναι αυτός που μας κάλεσε για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Ακόμη έχω την ευκαιρία να σας γνωρίσω μια διεθνή προσωπικότητα, τον κύριο Παύλο Κοτρότσο, ο οποίος κατάγεται από τον Παρακάλαμο και είναι πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, και μέσα από αυτή τη συνέντευξη που θέλησε να μας δώσει με φόντο τον πύργο του Μελά θα ακούσετε και πώς βλέπουν οι ομογενείς τα μνημεία του Πογονίου, αλλά και τι προτείνουν για αυτά, αλλά ειδικότερα και για την περιοχή του Πογονίου. Η εικόνα του βίντεο δεν είναι και το πλέον επιθυμητό αποτέλεσμα που θα θέλαμε, γιατί λόγω βλάβης της βιντεοκάμερας της ιστοσελίδας αναγκαστήκαμε να κάνουμε το γύρισμα με εραστηνική βιντεοκάμερα. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην συνοικία του Παρακαλάμου, τον Άνω Παρακάλαμο, και συγκεκριμένα βρισκόμαστε στον πύργο των προγόνων του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά. Είναι ένα τουριστικό αξιοθέατο που κοσμεί, θα έλεγα, το Δήμο Πογονίου. Βέβαια δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση, όμως παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ στο Πογόνι, κάποιοι εθελοντές που θέλουν να αναδείξουν αυτό το μνημείο, γιατί μνημείο, περί μνημείου πρόκειται, και θα ήθελαν να μάθει και όλος ο κόσμος τι ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτός ο πύργος. Κοντά μου λοιπόν έχω τον Δημήτρη Ντόντι, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Παρακαλάμου και νεοεκλεγέντα Δημοτικό Σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πογονίου, το οποίο ξεκινάει από το Σεπτέμβρη, και θα το ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Είστε, κύριε Ντότη. Καλησπέρα. Καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα στα νέα σας καθήκοντα που θα αναλάβετε. Μας φέρατε σε ένα μνημείο. Πραγματικά, θα πω ειλικρινά, δεν γνώριζα ότι υπήρχε. Έβλεπα ένα άγαλμα στον Παρακάλαμο του Παύλου Μελά, και όπως πιστεύω και πάρα πολλοί άλλοι επισκέπτες του Παρακαλάμου θα το βλέπανε και θα λέγανε ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, και αμφιβάλλω αν θα περνάνε και καμιά απάντηση. Λοιπόν, ενδιαφερθήκατε με μεγάλο ζήλο, θα έλεγα. Ακόμη θα αναφέρω, είχαμε πρόβλημα μεγάλο με την κάμερα της ιστοσελίδας. Ο κύριος Ντότης μας δάνεισε τη δική του κάμερα, παρακαλώ, μόνο και μόνο για να γίνει αυτό το αφιέρωμα. Άρα λοιπόν βγάλετε τα συμπεράσματά σας για το πόσο αγάπη και πόσο ενδιαφέρον δείχνει αυτός ο άνθρωπος για την περιοχή και για τα αξιοθέατα της περιοχής. Αυτό, κύριε Ντότη, έπρεπε να το πω, γιατί το αισθανόμουν από μέσα μου, έβγαινε από μέσα μου, όχι υποχρέωση. Έβγαινε από μέσα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έκανα όμως τίποτε παραπάνω από αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε όλοι οι παρακαλαμιώτες, και αυτό που κάνει η νεολαία του Παρακαλάμου. Ειδικά οι νέοι που είναι μικρότερες ηλικίες από εμάς. Αγαπάμε, όπως σας είπα, και πάνω στο Σόσινο το χωριό μας υπερβολικά. Προσπαθούμε για το χωριό μας, γιατί αυτό μας μεγάλωσε, αυτό μας στρέφει. Είναι άδικο, όπως σας είπα, γιατί ο κάθε Έλληνας θα πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του. Όπως είπατε, αν περάσεις από την πλατεία του Παρακαλάμου θα δεις το άγαλμα του Παύλου Μελά, το οποίο φιλοτέχνησε η Ναταλία Μελά, εγγονή του, να φαντάζει αγέροχο και κανένας να μην ξέρει γιατί είναι εκεί. Οι ρίζες λοιπόν της οικογένειας Μελά είναι από εδώ, από τον Παρακάλαμο, από την παλαιά Απογδόργενη, μία από τις πολλές μεγάλες οικογένειες που υπήρχαν εδώ, μία οικογένεια που κόσμησε την ιστορία της Ελλάδος. Ίσως κάποιοι κόφευσαν,
Ίσως κάποιοι δεν υποστήριξαν την προσπάθεια όσο έπρεπε. Θα πρέπει όλοι όμως να μάθουν. Να μάθουν ποια είναι η ιστορία μας και δεν το θεωρώ αμελετέα ποσότητα να έχεις την καταγωγή του μεγάλου Μακεδονομάχου από την περιοχή σου και να μην την αναδεικνύεις, να μην προσπαθείς. Φαντάζομαι ότι θα ήταν ευχής έργο να μάθαινε όλος ο κόσμος. Πάρα πολλοί, ειδικά Μακεδόνες, θα προσπαθούσαν να έρθουν στην περιοχή μας, να επισκεφτούν, να δουν τις ρίζες του απελευθερωτή τους. Τι να πω. Να πούμε έτσι σε μία παρένθεση, κύριε Ντότη. Παύλος Μελάς, τι σημαίνει? Τι σημαίνει για τον Παρακάλαμο, τι σημαίνει για τον Ελληνισμό, τι σημαίνει για την Ήπειρο αυτό το όνομα, Παύλος Μελάς? Ποιος ήταν ο Παύλος Μελάς? Ο Παύλος Μελάς, ο μεγάλος Μακεδονομάχος, αυτός που έδωσε τη ζωή του για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, αυτός που έκανε το μεγαλύτερο αγώνα. Όλοι το ξέρουν. Όλοι το ξέρουν και δυστυχώς δεν ξέρουμε στην περιοχή μας εμείς ότι η καταγωγή του είναι από εδώ. Είναι ένας άνθρωπος που συνέδωσε το όνομά του με την ελευθερία της Μακεδονίας, με την ελευθερία της πατρίδας μας, της Ελλάδος. Υπάρχουν πάρα πολλοί ήρωες στην Ελλάδα. Ένας από τους μεγαλύτερους, ο Παύλος Μελάς. Όλοι το γνωρίζουν. Αυτός ο πύργος τώρα εδώ, κύριε Ντότη, βγάζει κάποια κονδύλια δήμος που γονείο να το συντηρήσει, γιατί από ό,τι βλέπω εγώ προσωπικά και τα μάτια μου καλά με πληροφορούν, δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση. Θα περίμενα να δω έναν πύργο διατηρημένο μιας τέτοιας ιστορικής προσωπικότητας. Θα περίμενα να δω κάποιες ενδεικτικές πινακίδες δρόμους που να με καθοδηγούν εύκολα στον πύργο του Παύλου Μελά. Παρ' όλα αυτά, αν δεν ήσασταν μπροστά, ίσως να έφτανα στα Γιάννενα, στον πύργο αποκλείεται να έφτανα. Λοιπόν, ίσως είναι ένα έναυσμα. Πάλι εσείς ώστε να αναδείξετε ένα ακόμη από τα προβλήματα, ένα ιστορικό πρόβλημα, και ίσως κάποιοι συγκινηθούν και ευαισθητοποιηθούν. Όντως, είναι παρατημένο. Ό,τι έκανε η ίδια η οικογένεια του Μακεδονομάχου, η απόγονή του, βλέπετε και στην πινακίδα που υπάρχει, ναι, εκεί, ότι αυτοί οι ίδιοι έκαναν ό,τι μπορούν και φυσικά κάποιες φιλότιμες προσπάθειες κατά καιρούς των παιδιών του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Προέδρου, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, του Κώστα τον Μπίκα και των αλλωνών των παιδιών που είναι στο ΔΣ, αλλά και των μελών του Συλλόγου να έρχονται εδώ κάπου να καθαρίζουν. Ναι. Να καθαρίζουν κάποια βάτα όσο μπορούν φυσικά τα παιδιά. Τι επισκεψιμότητα υπάρχει τώρα στον πύργο αυτό? Δεν γνωρίζουν ο κόσμος ότι η καταγωγή και υπάρχει και ο πύργος του Παύλου Μελά. Άρα εδώ, λοιπόν, κακώς έκανα και την ερώτηση. Είναι άτοπη τελείως. Και την έκανα εύστοχα την ερώτηση για να ακουστεί ότι αφού δεν υπάρχουν όσα προείπα, γιατί να έχει επισκεψιμότητα? Μόνο αυτοί οι επισκέπτες που είχαν έρθει λόγω του Πολιτιστικού Συλλόγου Παρακαλάμου το Σόσινο. Ναι. Αυτούς που φέραμε τα χορευτικά από Σέρες, από Δράμα, από παντού. Ναι. Που φέραμε εδώ πέρα, αυτοί έχουν μάθει. Και εκεί που έχουμε πάει, σαν Πολιτιστικό Σύλλογο και Χορευτικό. Εκεί παντού φροντοφωνάζουμε ότι είμαστε το χωριό, η γενέτειρα του Μεγάλου Μακεδονομάχου. Το λέμε. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να το προβάλλουν και οι υπόλοιποι. Θα πρέπει να το προβάλλει ο Δήμος, θα πρέπει να το προβάλλει η Περιφέρεια. Εγώ δεν περίμενα, κύριε Ντότη, ούτε το Δήμο ούτε την Περιφέρεια. Εγώ περίμενα την καλή μου θέληση, την αγάπη τη δική σας για να προχωρήσω σε αυτό το αφιέρωμα. Αυτό κάνετε συνέχεια. Και σε αυτή την προβολή. Λοιπόν, γίνεται κάποια εκδήλωση προς τη μνήμη του Παύλου Μελά? Βεβαίως, εδώ στο χώρο του πύργου ή στο χωριό κάπου? Στο χωριό. Ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια ως κοινότητα. Ναι. Προτού καν να γίνουν καν οι καποδιστριακοί δήμοι. Ξεκίνησε από τότε. Κάθε 13 Οκτωβρίου έχει γίνει αδελφοποίηση με το χωριό Μελάδες Καστοριάς, όπου έχει αφήσει τελευταία του πνοή ο Παύλος Μελάς. Από τότε κάθε χρόνο γίνεται μια λιτή γιορτή, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ατόνισε. Λιτή γιορτή? Λιτή, ακριβώς. Λιτή. Προσωπικά δεν μου αρέσει αυτή η λέξη να την ακούω, γιατί την έχω ακούσει και άλλες φορές και από άλλους ότι πραγματικά αυτή η γιορτή είναι λυτή, είναι πάρα πολύ λυτή για μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα. Πέραν από αυτό, θα ήθελα να μου πείτε και κάτι άλλο. Γνωρίζετε περίπου πότε κατασκευάστηκε αυτός ο πύργος? Βεβαίως, το γράφουν και στην πινακίδα. Ναι. Εκεί είναι η κατασκευή του γύρω στον 15ο αιώνα. Η ονομασία του πύργου, τουρκική λέξη χρησιμοποιούσαν, mm-hmm, κούλια, που σημαίνει οχυρωμένο σπίτι, προστατευόμενο. Ναι. Εδώ ζούσε η οικογένεια του, η πρόγονη του Παύλου, ναι, Μελά, φεύγοντας σιγά σιγά για να μείνουν μέσα στο κάστρο των Ιωαννίνων, όπου έμεναν όλοι οι άρχοντες, γιατί όπως σας είπα ήταν αρχοντική οικογένεια, περισσότερο για προστασία. Όταν όμως το 1635 πλήρωσαν την ύφη οι σπάχηδες υπηρώτες χριστιανοί,
Τους ζήτησαν οι Τούρκοι να αλλαξοπιστήσουν για να κρατήσουν τις περιουσίες τους. Κάποιοι το έκαναν. Οι περισσότεροι δεν το έκαναν. Από αυτούς που δεν το έκαναν ήταν και η οικογένεια του Μελά. Έτσι έχασε τα δικαιώματά της. Και για τον πύργο και για τα σπίτια που είχε στα Γιάννηνα τότε. Ναι. Λοιπόν, σιγά σιγά και αυτοί χάθηκαν από τότε από την περιοχή. Και ήρθαν στις μέρες μας, μάλλον πριν από 50-60 χρόνια, ξανά οι απογονοί του, βρήκαν, προσπάθησαν να κάνουν μια μικρή αναστήλωση. Και υπάρχει ακόμη σωσμένο αυτό το κτίριο που βλέπετε, μάλλον αυτός ο τείχος. Μελλοντικά, στο χώρο αυτό, εδώ τον προάβλιο χώρο που βλέπω, έχετε στο νου σας σαν πολιτιστικός σύλλογος ή και δημοτικός σύμβουλος που θα προχωρήσετε σε λίγο, να κάνετε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες επιτόπιες εκδηλώσεις προς τιμήν του Παύλου Μελά? Σαν πολιτιστικός σύλλογος θα θέλαμε και το έχουμε κατά νου και προσπαθούμε να το βγάλουμε προς τα έξω. Θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για τη γιορτή 13 Οκτωβρίου για τον Παύλο Μελά. Δυστυχώς ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Κώστας Ομπίκας, εργάζεται. Και είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά του, γι' αυτό δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σήμερα. Είχαμε πάρα πολλά σχέδια. Πάρα πολλά σχέδια. Αλλά και ο πολιτιστικός σύλλογος, καταλαβαίνετε, τα έσοδα του πενιχρά δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να βοηθηθεί. Όπως επίσης, ενώ φωνάζουμε τόσο καιρό να γιορταστούν τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση του Παρακαλάμου, δεν έγινε ποτέ αυτή η γιορτή. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, ακούσατε. Θα έλεγα από τον πλέον ειδικότερο άνθρωπο του Παρακαλάμου για το μεγαλύτερο, θα έλεγα, ιστορικό μνημείο της περιοχής. Δεν είναι και πολύ μακριά από τον Παρακαλάμου. Είναι πάρα πολύ κοντά. Όποιος έρθει στον Παρακαλάμου, προκειμένου να καθίσει σε ένα καφενείο να πιει τσίπουρο ή οτιδήποτε άλλο, θα ήταν καλό να κάνει και μια βόλτα προς τα εδώ. Έτσι ξυπνούν και οι αναμνήσεις, ξυπνούν και οι αυτοπεποιθήσεις, οι ιστορικές αυτοπεποιθήσεις που έχουμε όλοι για να γίνουμε πιο γενναίοι ιστορικά και να γίνουμε ακόμη πιο καλύτεροι Έλληνες. Είχα και την τιμή μέσα από αυτήν τη συνάντηση με τον Δημήτρη τον Ντόντι και την ξενάγησή μου στον πύργο των προγόνων του Μελά να γνωρίσω μία προσωπικότητα, θα έλεγα διεθνούς εμβέλειας, με καταγωγή από τον Παρακάλαμο και είναι αυτή του κυρίου Παύλου Κοτρότσου, Προέδρου του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου και που πραγματικά θέλησε να μας γνωρίσει, αλλά θέλησε και ο ίδιος να παραστεί μπροστά σε όλη αυτή την ξενάγηση, γιατί όπως μου είπε, το θεώρησε και αυτός υποχρέωσή του. Θεώρησε υποχρέωση γιατί μπορεί να βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η ψυχή του όμως και η καρδιά του είναι πολύ πιο κοντά από εμάς που βρισκόμαστε τόσο κοντά στην περιοχή. Κύριε Κοτρότσο, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα ειλικρινά για την γνωριμία. Και εγώ το ίδιο. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Κοτρότσο, έρχεστε σε ένα τόσο ιστορικό χώρο, εσείς που είστε τόσα χιλιόμετρα μακριά, λοιπόν, και βλέπετε αυτό το θέαμα. Εμένα δεν μου άρεσε. Εσείς πώς το βλέπετε? Γιατί είστε και σε μια χώρα που θα έλεγα τα ιστορικά τους μνημεία τα προσέχουν καλύτερα και από τους ίδιους τους οφθαλμούς τους. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Χάρη, και εσένα και τη σύζυγό σου που θέλετε να αναδείξετε μέσα από το website το δικό σας, το οποίο ονομάζεται Τζουρλάκος.gr και .com, και .com, για να αναδείξετε οτιδήποτε καλύτερο έχει να αναδείξει η Ήπειρος και ιδιαίτερα το Πογόνι. Να συγχαρώ το Δημήτρη τον Ντότη για την εκλογή του πρώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διαμερίσματος Παρακαλάμου στο Δήμο Πογονίου και τον ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη, ότι θα μας έχει συμπαραστάτες όλους εμάς που ζούμε εκτός Παρακαλάμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για τον τόπο. Και δεύτερον, να τον συγχαρώ ιδιαίτερα που θέλει να αναδείξει τέτοια μνημεία όπως το μνημείο αυτό του πύργου των Μελάδων, που δεν έχει αναδειχθεί, πολύ σωστά το είπατε προηγουμένως στη συνέντευξή σας, αλλά ούτε και για το αξιόλογο μνημείο του μοναστηριού του Σόσινου, που είναι πολύ παλιό, η χρονολογία του είναι δηλαδή πάνω από 5-6 αιώνες. Άρα και αξίζει να, όχι μόνο να αναστηλωθεί και να τελειοποιηθεί, αλλά και να επισκεφθεί και να αναδειχθεί σαν ένα μνημείο της Ηπείρου, ένα στολίδι εδώ,
στην Ήπειρο και ιδιαίτερα για εμάς στον Παρακάλαμο. Να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για την πρόσκλησή του σήμερα, να σας γνωρίσω για εσάς και να κάνουμε έτσι μια σχέση. Πώς αισθάνεστε, όπως είπα και πριν. Είπα και πριν ότι ζείτε σε μια χώρα, θα έλεγα, πολλά έτη φωτός μπροστά μας. Το λέω και το εννοώ. Όμως η καρδιά και το μυαλό μας είναι στον τόπο μας. Άρα λοιπόν, έρχεστε εδώ στον πύργο του Παύλου Μελά και βλέπετε έναν τοίχο, δύο μισοχαλάσματα και 10 βάτα γύρω-γύρω να το αγκαλιάζουν. Τι πάει στο μυαλό σας, τι αισθάνεστε? Εντάξει, αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια κίνηση, όπως η κίνηση που κάνει ο Δημήτρης Οντώτης αυτή τη στιγμή εδώ, και κάποιο πλαισίωμα από όλους τους ενδιαφερόμενους ανθρώπους αλλά και φορείς, για να μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να αναδείξουμε αυτά τα μνημεία. Όχι μόνο να καθαριστούν, αλλά και να διαφημιστούν κατάλληλα, για να μπορούν να έχουν και κάποια επισκεψιμότητα. Ναι. Έτσι θα αναδείξουμε το ενδιαφέρον για τον Παρακάλαμο, για το Πογόνι, για την Ήπειρό μας, για την Ελλάδα μας. Από την πλευρά σας, σαν απόδημη, και που ακούσατε όλη την προσφώνηση και την, πώς να την πω, να το πω και παράπονο του κυρίου Ντώτη, και παράπονο γιατί όχι, μελλοντικά σκέπτεστε με κάποιο τρόπο να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση να αναδειχθεί ο πύργος, γιατί ίσως και ο Δήμος Πογονιού ή η περιφέρεια μπορούν να πούνε ότι ναι ρε παιδιά, αλλά επειδή ξέρετε τώρα τελευταία έχουμε, ακούμε το κλασικό, λεφτά δεν υπάρχουν, λοιπόν, ό,τι και να του στήσει κάποιο, αφού δεν έχουμε να φάμε, τώρα σε πολιτιστικά θα ρίχνουμε χρήματα. Ίσως όμως δεν σκέφτονται ότι ο πολιτισμός είναι το χρήμα. Έτσι. Εσείς από την πλευρά σας, σαν απόδημη, θα βάλετε κάποιο σχέδιο στο μυαλό σας μελλοντικά, αν μπορείτε να βοηθήσετε κάπως να αναδειχθεί αυτός εδώ ο πύργος, αυτό το πολιτιστικό μνημείο? Σαφώς και θέλουμε να είμαστε σε συνεχή επαφή για να βλέπουμε ότι αυτός ο τόπος προοδεύει και ότι δεν μένει πίσω. Και ιδιαίτερα αναδεικνύοντας τα πολιτιστικά του μνημεία, γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μας. Από εδώ είναι η καταγωγή μας. Από εδώ είναι το σπίτι μας. Από εδώ ξεκινήσαμε. Όπως οι Μελλάδες ξεκινήσανε τόσους αιώνες πριν από εδώ, έτσι και εμείς ξεκινήσαμε πριν μερικά χρόνια από εδώ, από αυτόν τον τόπο. Σίγουρα μας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει κάποιο αίτημα. Αλλά μια που το αναφέρατε τώρα, υπάρχει από πλευράς Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου μια γενικότερη πολιτική για να γίνει εδώ στην Ήπειρό μας, στα σύνορα ιδιαίτερα, ένα μνημείο των Πεσόντων του 40. Και έτσι να αναδειχθεί το 40, τι ρόλο έπαιξε στη διεθνή σκακέρα πια, και όχι μόνο για μας εδώ τοπικά, που σε αυτή την κοιλάδα του Καλαμά έγινε η μεγάλη μάχη και από εδώ δόθηκαν οι συντεταγμένες συγκεκριμένα περίπου ένα χιλιόμετρο δυτικά από την Μονή του Σόσουν. Και όπως μας είπε και ο κύριος Ντώτης, ότι όλα ξεκίνησαν από αυτή τη Μονή του Σόσουν. Σωστό. Εκεί ήταν το στρατηγείο έτσι για όλη την περιοχή. Είδατε το μνημείο, ναι, και την επιγραφή με τα ονόματα του υπολοχαγού, του διευθύνοντος, ναι, και όλων των στρατιωτών. Άρα μας ενδιαφέρει εμάς εδώ να αναδείξουμε αυτόν τον τόπο, για να έρχονται έτσι και τα παιδιά μας, και να έρχονται και οι φίλοι τους, αλλά και να έρχονται και όλοι οι ξένοι, όχι μόνο οι ντόπιοι και από τη γύρω περιοχή, για να επισκέπτονται αυτά τα μνημεία και να βλέπουν εδώ την ιδιαίτερη μας πατρίδα. Φίλες και φίλοι, ξαναλέω άλλη μια φορά, θα το λέω πολλές φορές, ίσως θα γίνω γραφικός, μπορεί να γίνω κουραστικός, αλλά όταν περάσετε από εδώ θα με θυμηθείτε γιατί προσπαθώ να γίνω έτσι γραφικός. Από τον κύριο Κοτρότσο, από τον κύριο Ντώτη, πήραμε δύο μαθήματα. Το ένα μάθημα είναι ποιος είναι ο πολιτισμός μας, τα πολιτιστικά μας δρόμενα. Από τον κύριο Κοτρότσο, που είχα την τιμή να γνωρίσω εδώ τώρα, πήρα ένα δεύτερο μάθημα. Ποια είναι η αγάπη του απόδημου ελληνισμού, ποιο είναι το ενδιαφέρον και ποια είναι τα σχέδιά τους για την περιοχή μας. Ας είναι τόσο πολύ μακριά και ας είμαστε εμείς τόσο κοντά. Ένα πράγμα μας ενώνει, το ότι είμαστε Έλληνες, είμαστε χριστιανοί, έχουμε την ίδια ιστορία και οφείλουμε μεταξύ μας να έχουμε την ίδια αγάπη. Γεια σας.